τρεις κορυφαίοι ακαδημαϊκοί που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στα χρηματοοικονομικά, το διεθνές εμπόριο και την ναυτιλία είναι οι νικητές των φετινών βραβείων ΟΝΑΣΗ που απονεμήθηκαν στο Λονδίνο. Τα βραβεία ΟΝΑΣΗ στους τομείς που διακρίθηκε διεθνώς ο Αριστοτέλης ΟΝΑΣΗ, τα χρηματοοικονομικά, το διεθνές εμπόριο και την ναυτιλία απονέμονται κάθε τρία χρόνια και το καθένα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 200.000 δολαρίων. Ο στόχος αυτών των βραβείων είναι να αναδείξουν την ακαδημαϊκή έρευνα και τη θεωρία η οποία αναπτύσσεται γύρω από αυτούς τους τρεις τομείς που είναι τόσο σημαντικοί και για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Όπως όλοι ξέρουμε, οι Έλληνες ειδικεύονται στην ναυτιλία, ειδικεύονται στο διεθνές εμπόριο και ειδικεύονται και πλέον και στα χρηματοοικονομικά. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα έχει, θα έλεγα, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί συγκεντρώνει την τεχνογνωσία, νομίζω, 2 ή 3 χιλιετιών. Βραβεύεται η αριστεία, η ακαδημαϊκή, η πανεπιστημιακή, οι σημαντικότεροι καθηγητές στον διεθνή χώρο, στην ναυτιλία, στο διεθνές εμπόριο και στη χρηματοδότηση, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιοι είναι που συμβουλεύουν κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Αμερική και διεθνώς. Και βέβαια υπάρχει η εφαρμογή. Το βραβείο χρηματοοικονομικών απονεμήθη στον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στράτφορντ, Ντάρελ Ντάφι. The name ONASIS has mythical proportions around the world, including in my home country, Canada. Το βραβείο για το διεθνές εμπόριο έλαβε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Μαρκ Μέλιτς. Το βραβείο της ναυτιλίας δόθηκε στην καθηγήτρια της Νορβηγικής Σχολής Οικονομικών, Σίρι Πέτερσεν Στράτενες. Προσκεκλημένη της εκδήλωσης ήταν πολιτική, πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες και εφοπλιστές από 20 χώρες.